Μπλουζάκι πρωταθλήματος. Τόσο σίγουροι είστε ότι θα κατακτήσετε το σημερινό πρωτάθλημα? Προσπαθήσαμε, δώσαμε όλη τη χρονιά, όλο μας το είναι, για να πάρουμε το πρωτάθλημα, να δώσουμε τον κόσμο τη χαρά που έπρεπε να πάρει από την αρχή. Ήμασταν η ομάδα που πάλεψε από την αρχή μέχρι το τέλος και ήμασταν πρώτοι. Κάποιες καταστάσεις μας δυσκόλεψαν για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία, αλλά στο τέλος πανηγυρίσαμε την άνοδο. Με την εμπειρία που έχεις και τα χρόνια στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα που έχεις βιώσει ως ποδοσφαιριστής? Για το Β' τοπικό, ναι, είναι από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Ήταν το πιο πιεστικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν σκαμπανεβάσματα. Δεν ξέραμε την επόμενη μέρα, στον επόμενο αγώνα, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα κάνει γέλα, ποιος θα φέρει. Αναγκαστικά έπρεπε κάθε εβδομάδα να δώσουμε όλο μας τον εαυτό. Και στην προπόνηση, ακόμα και στον αγώνα. Τελικά, τι ήταν αυτό που μέτρησε περισσότερο? Η εμπειρία, το βάθος στο ρόστερ, οι προπονητές, τι ήταν αυτό που έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο? Όλοι μαζί, ένα σύνολο, δώσαμε αυτό που έπρεπε για να βοηθήσει να πάρουμε την άλλη. Αλλά η εμπειρία πιστεύω είναι πολύ σημαντικό στο πρωτάθλημα. Και ακόμα και το βάθος που ήρθαν στο δεύτερο γύρο τα παιδιά και δώσαν όλη τη δύναμη που έχουν για να μας δώσουν λίγο ανάσες, όπως και φάνηκε κιόλας, έκαναν αυτό που πρέπει ώστε να τελειώσουμε όπως πρέπει από την αρχή ως το τέλος. Πρωτάθλημα με πολύ μεγάλη νίκη. Με μειονέκτημα, με βάση το γεγονός ότι ο λόφος προηγήθηκε και η ανατροπή, πίστεψες κάποια στιγμή ότι ένιωσες κάποια στιγμή το βάρος της πίεσης ότι μπορεί να χαθεί σήμερα το πρωτάθλημα? Η αλήθεια είναι ότι όταν φάγαμε τον γκολ, λίγο πιεστήκαμε περισσότερο, ενώ είχαμε δώσει από την αρχή πολύ δύναμη για να ανοίξουμε το σκορ. Μετά με τον γκολ λίγο πέσαμε, αλλά μέσα στα αποδυτήρια, άσχετα που ήταν 0-0, είπαμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα μέχρι το τέλος. Όλα σαν μια οικογένεια. Ό,τι λένε ψέματα, παιδιά. Ποιο ήταν το κλειδί για να επιστρέψετε στο παιχνίδι και μάλιστα με εμφατικό τρόπο, με την έννοια ότι ισοφαρίστε και καταφέρετε και να πετύχετε και δεύτερο γκολ και να κλειδώσετε την άνοδο και το πρωτάθλημα? Ότι δώσαμε μεγάλη δύναμη. Ότι πιέσαμε, ότι δεν αφήσαμε ούτε μια φάση. Ότι ξέραμε ότι στο μεγάλο χώρο εμείς, σαν Κορινός, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Και μας βοήθησε και το γήπεδο, πιστεύω. Ακόμα πιο πολύ όμως ο κόσμος. Θέλω να αναφερθεί στην παρουσία του κόσμου. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο πολυπληθείς παρουσίες του κόσμου του Κορινού εδώ τα τελευταία χρόνια. Όπως είδες και εσείς, το γήπεδο ήταν γεμάτο, κατάμεστο. Ο κόσμος όλη τη χρονιά φέτος μας βοήθησε και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε. Όλες οι ομάδες, όσο και καλές να είναι, αν ο κόσμος δεν βοηθάει μέχρι το τέλος, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει συνέχεια στην Α κατηγορία και ακόμα υψηλότερα για το Θερμαϊκό Κορινού, με βάση το γεγονός ότι έχει μια υποδομή παρουσίαση υψηλότερα πρωταθλήματα στην Δέλτα Εθνική, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, με βάση το σύνολο που έχει η ομάδα τώρα, πιστεύω, αν και το πλάνο το βλέπεις, ότι όλοι είναι σχεδόν Κορινιώτες, εκτός μια-δύο-τρεις προσθήκες που ήρθαν τα παιδιά για να δώσουν την ελιά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από τον Κορινό. Δηλαδή, έχουμε ντόπιους ποδοσφαιριστές που ήρθαν για να βοηθήσουν και να κάνουμε το κάτι καλύτερο. Πιστεύεις ότι αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί ο Κορινός στα επόμενα χρόνια, να εστιάσει σε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή? Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε τα φώτα και στους μικρότερους. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς οι μεγάλοι προσπαθούμε να αναδείξουμε τους μικρούς ώστε να υπάρχει συνέχεια στο Θερμαϊκό. Αλλιώς δεν υπάρχει ούτε ομάδα ούτε σύνολο. Πρέπει οι μικροί να βοηθηθούν για να μπορέσουν να ανέβουν μετά από εμάς. Τι κρατάς τους πιο σημαντικές στιγμές από τη φετινή χρονιά? Κρατάω ότι όλη τη χρονιά ήμασταν μια οικογένεια. Ότι δεν υπήρχαν ούτε κόντρες, ούτε φαγωμάρες, τίποτα. Ήμασταν μια οικογένεια από την αρχή μέχρι το τέλος, στα καλά και στα άσχημα. Ακόμα και όταν ήμασταν κάτω, δεύτερη και τρίτη, παλεύαμε σαν μια οικογένεια για να μπορούμε να το πάρουμε. Πού αφιερώνεις το πρωτάθλημα και τη σημερινή νίκη? Το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου τα τρία και σε όλο τον κόσμο που ήταν όλη τη χρονιά μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Το δικό σου προσωπικό μέλλον την επόμενη χρονιά θα ήθελες να συνεχίσεις στην Α κατηγορία? Εγώ είπα ότι έχω 1-2 χρόνια ακόμα. Τώρα θα δούμε η συνέχεια πώς θα πάει. Εγώ είμαι εδώ πάντως για την ομάδα ότι με χρειαστεί. Λοιπόν, μακάρι όλοι οι πιτσιρικάδες να παίζουν όπως παίζουν οι παππούδες οι δικοί μας. Okay, μακάρι να παίζουν όλοι έτσι. Και εγώ είμαι μια σεζόν εδώ πέρα και νιώθω ότι είμαι εδώ πέρα από 15 χρόνια. Αυτό είναι ο Κορινός. Okay. Είναι μια οικογένεια, αυτό που σου είπα. Αυτό είναι εκεί. Και ήταν γραμμένο να γίνει έτσι το πρωτάθλημα. Να πάει έτσι πως πήγε. Μπήκαμε με 5 βαθμούς στα play-off και καταλήξαμε τελευταία αγωνιστική να περιμένουμε ένα αποτέλεσμα για να πάρουμε πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσετε ποτέ αυτό που έγινε σήμερα, έτσι. Ποτέ.
και ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Ποτέ. Σας δίνει μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι αντίπαλοι σας, παρά την πίκρα τους, σας έδωσαν συγχαρητήρια στο τέλος. Πιστεύω δεν μπορούσαν να πούν και κάτι άλλο οι αντίπαλοι μας, γιατί φάνηκε μέσα στο γήπεδο ποια ομάδα άγγιζε να βγει. Και δεν το λέω με κακία, ούτε το λέω για να δημιουργήσω κάτι, αλλά φάνηκε μέσα στο γήπεδο ποια ομάδα κυριάρχησε και όχι μόνο τώρα, σε όλη τη σεζόν. Ξεκινήσαμε λάθος λίγο, τις πρώτες 5-6 αγώνες, αλλά μετά νομίζω δεν κατεβήκαμε από την πρώτη θέση. Οπότε το αξίζαμε, το κερδίσαμε όπως το κερδίσαμε, έτσι στο τέλος, στο τελευταίο μάτς, στο τελευταίο λεπτό, αλλά αυτό που αξίζαμε το πήραμε.